Με 40 πτήσεις που θα έρθουν την πρώτη κιόλας ημέρα που ανοίγει για πτήσεις του εξωτερικού το αεροδρόμιο, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους τουρίστες στο Ηράκλειο εν μέσω κορονοϊού. Σε σύσκεψη που έγινε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο και πρωτόκολλο που θα τηρείται προκειμένου ασφαλής να είναι οι ταξιδιώτες, αλλά κυρίως ο γενικός πληθυσμός του νησιού που θα υποδεχθεί τους τουρίστες αυτής της δύσκολης σεζόν. Παραμένουμε σε επιφυλακή, ο ιός είναι εδώ. Αν εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, ατομικά και όλοι μαζί ως κοινωνικό σύνολο εφαρμόσουμε τα μέτρα, το όποιο κρούσμα μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται θα το αντιμετωπίσουμε και όλα θα είναι καλά. Αυτή η σεζόν είναι μια άσκηση για το αύριο. Είναι μια άσκηση για το μέλλον του τουρισμού στη χώρα μας. Και ο καθένας από εμάς καλείται να παίξει συγκεκριμένο ρόλο και θα το παίξουμε με υπευθυνότητα, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία. Όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, καθημερινά θα ελέγχονται 825 δείγματα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που θα ερευνώνται σε εργαστήριο του νησιού. Ενώ προέτρεψε τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο να επιδείξουν νυφαλιότητα και υπευθυνότητα, προκειμένου για τη χώρα να μην υπάρξει κάποια αρνητική εικόνα χωρίς να τίθεται σοβαρό ζήτημα. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, υπάρχει μια διαδικασία την οποία ακολουθούμε ώστε να το χνηλατίσουμε και να το στεγανοποιήσουμε. Άρα η διαδικασία αυτή θα τη διαφυλάξουμε. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν για να μην υπάρχουν ζητήματα να στιγματίσουμε περιοχές ή ξενοδοχεία ή τους ίδιους τους ανθρώπους, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, διότι αυτό είναι το μεγάλο στίγμα για την περιοχή. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγησε ότι βρισκόμαστε σε επιφυλακή και πως ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί, προετοιμάζοντας για νέα κρούσματα, τα οποία όμως εφόσον ο μηχανισμός που έχει στηθεί τα αντιμετωπίσει όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα, δεν τίθεται όπως ανέφερε καν θέμα ανησυχίας. Προφανώς το Ηράκλειο έχει ιδιαιτερότητες με την έννοια ότι σε σχέση με άλλα αεροδρόμια έχει μαζική εισαγωγή τουριστών και την πρώτη μέρα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μικρές αριθμίες, έχει αξία μέσα από το μηχανισμό παρακολούθησης και το commanding post το οποίο έχουμε στήσει με τους ανθρώπους που εμπλέκονται ούτως ή άλλως, να το διαχειριστούμε και να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Οι επιβάτες πάντως που θα ελέγχονται θα περνούν από ειδική διαδικασία, όπως τόνισε ο κ. Πλιάκας, ο οποίος θα προείσταται την ερχόμενη Τρίτη σε άσκηση προσομοίωσης που θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έχει κίνηση στο Ηράκλειο. Μπορεί να μην έχει την περσινή κίνηση, δεν θα την έχει την περσινή κίνηση. Αλλά θα το πιάσουμε το ποσοστό που ακούγεται από όλους. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου. Μετά την πρώτη εβδομάδα, μάλιστα, θα δούμε κιόλας όλοι μαζί πώς πάει η κίνηση. Μετά τη σημερινή σύσκεψη, κατάλαβα ότι είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι. Ο κύριος Χαρδαλιάς το πρωί επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Χανίων, που είναι έτοιμο να υποδεχθεί με συνθήκες ασφαλείας από την ερχόμενη Τετάρτη τους επισκέπτες. Στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης θα ελέγχονται 275 άτομα με τεστ ημερησίως. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε και είναι άμεση προτεραιότητα το θέμα της οικονομίας και του ανοίγματος του τουρισμού. Αυτό θα γίνει όμως χωρίς καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία και πάντα αισθανόμενοι την ανάγκη να είναι ξεκάθαρο ότι μας ενδιαφέρει ασφαλώς να έρχονται οι ταξιδιώτες, αλλά ο γενικός πληθυσμός και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα τους υποδεχθούν να παραμείνουν ασφαλείς. Ο κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε σε κλειστή σύσκεψη στα γραφεία διοίκησης του αεροδρομίου, στην οποία συμμετείχε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Για μας εδώ πέρα που μας ενδιαφέρουν οι Σκανδιναβοί τουρίστες, ότι πλην Σουηδίας όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν κλείσει αεροπλάνα για να έρθουν και από την Νορβηγία και από τη Δανία και από τη Φιλανδία. Άρα αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Όλοι ξέρουμε ότι θα περάσουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες εφέτος. Αλλά τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί.